Ευχαριστούμε τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Νίκο Παπά, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ και μαζί μα η κυρία Μαρία Πατζίδη, βουλευτή του Μέρα 25. Καλημέρα. 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 Καλημέρα σα. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα όσα έγιναν εχθές την ημέρα του εορτασμού του Πολυτεχνείου. Γιατί είχαμε, κατά γενική ομολογία, ήταν μια πολύ ωραία και μεγαλειώδης πορεία αυτή που έγινε. Και ειρηνική. Η ειρηνικότατη. Πραγματικά ειρηνική. Και δεν είχαμε τα ευτράπελα που είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρχαν βέβαια κάποιες εξαιρέσεις μετά το τέλος της πορείας. Πολύ λιγότερο εδώ στην Αθήνα, πολύ περισσότερο στο Άπι Θήτα. Στεκόμαστε λίγο παραπάνω σε ένα γεγονός που είχε να κάνει με τον κύριο Μανιό. Έτσι, γιατί δεν είναι ότι μας έκανε εντύπωση, είναι ότι ήταν η πιο ντροπιαστική εικόνα από τη χθεσινή ημέρα. Έτσι, γιατί τώρα δεν ξέρω, αυτά τα παιδιά τα οποία κάνανε αυτό το face control εκεί στην πύλη του Πολυτεχνείου και έβαζαν κατά το δοκούν ή επέτρεπαν κατά το δοκούν σε ποιον θα μπει και ποιον θα βγει, δεν αναγνώρισαν κατά κύριο τον κύριο Μανιό. Έτσι. Άρα δεν έχουν ιδέα γιατί βρίσκονταν ούτε καν οι ίδιοι στο Πολυτεχνείο. Ναι, και ποιος έχει ορίσει ως πορτιέριδες αυτούς εκεί, κύριε Παπαδημητρίου. Αυτόκλητη. Αυτόκλητη. Γιατί βλέπουμε σκηνικά. Εντάξει, τα πράγματα μπορεί να πήγαν καλύτερα, δεν σα λένε και τα επεισόδια. Εγώ να σταθώ στην προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης και είχαν δρομολογηθεί και διαδικασίες για ένα σώμα αστυνομικών, ειδικών φρουρών, δεν ξέρω πώς θα το βαφτίζαμε, τα οποία θα περιφρουρούσαν την τάξη μέσα στα πανεπιστήμια. Δεν γίνεται αυτό. Και να υπήρχε αυτό το σώμα στη γιορτή του Πολυτεχνείου, δεν θα είχε κάποια άλλη δουλειά. Δεν ξέρω τώρα τι δεν μπορούσε να κάνει, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει. Και αν υπάρξει, θα δούμε. Στη Θεσσαλονίκη μπορούσε να κάνει. Στη Θεσσαλονίκη μπήκαν το βράδυ μέσα άσχετοι και σπάσανε, έχουν σπάσει τα πάντα. Το πρόβλημα βρίσκεται αλλού. Εγώ νομίζω ότι εδώ έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ βαρύ ψυχολογικά για όλους εμάς που είμαστε αρκετά μεγαλύτεροι και θυμόμαστε λίγο τα πράγματα. Δηλαδή το να επιτίθενται στο Μανιό, εντάξει, δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν ποιος είναι, αλλά επιτίθενται σε έναν άνθρωπο. Έτυχε τώρα να είναι ο Μανιός, είναι και άλλοι στους οποίους επιτέθηκαν. Επιτέθηκαν στην αντιπροσωπεία της Βουλής, επιτέθηκαν στην αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ο κ. Στασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος έκανε μια τοποθέτηση πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ αυστηρή και ταυτοχρόνως, χωρίς να επιτίθεται βεβαίως, στο γεγονός ότι αυτά τα παιδιά είναι αμόρφωτα. Είναι αμόρφωτα πολιτικά. Είναι αμόρφωτα στο ίδιο το Πολυτεχνείο. Και αναρωτιέμαι, κάθε χρόνο τα παιδιά γιορτάζουν στο σχολείο την επέτειο του Πολυτεχνείου. Δεν μπορούμε να περάσουμε αυτό το κλίμα της ενότητας, της ομόνοιας, το οποίο έσπρωξε την δικτατορία στα άκρα και από εκεί στο Έρευος και τελικά σκατέρευσε. Αναρωτιέμαι τι κάνουμε. Δηλαδή, εκεί έχουμε κάνει προφανώς ένα πολύ πολύ μεγάλο λάθος. Εμείς ως βουλευτές νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να λέμε ότι είναι απαράδεκτο το στεφάνι της Βουλής να καταπατάτε, απαιτείτε στο δρόμο από ανθρώπους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τους γίνεται. Αλλά δεν έχω τίποτα να πω. Ειλικρινά, χάνει κανείς τα λόγια του. Ναι, με αυτό το σώμα που θα ήταν στα πανεπιστήμια. Δεν νομίζω ότι θα έκανε τίποτα και να υπήρχε. Δεν είναι θέμα στιγμή. Άρα να μην υπάρχει δηλαδή. Όχι, με συγχωρείτε. Και να υπήρχε αυτό το σώμα, μην επιμένετε, και να υπήρχε εδώ, αυτή είναι μια γιορτή μια μνήμη. Αυτοοργάνωση χρειάζεται. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα, δηλαδή και οι πολιτικές νεολαίες και όλα αυτά. Πού είναι? Κάποτε τουλάχιστον και να υπήρχε μια κόντρα, υπήρχε μια κόντρα μεταξύ ανθρώπων που γνώριζαν ο ένας τον άλλον. Ξέραμε τι θα πούμε ένας τον άλλον. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει πλέον μια απουσία. Φαίνεται ότι οι μπαχαλάκηδες καταλαμβάνουν τη μνήμη μας. Αυτό είναι το θέμα και πρέπει κάπου να το προσέξουμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Εγώ νομίζω ότι είναι μείζον θέμα για το νεολαίστικο και το φοιτητικό κίνημα να απομονωθούν αυτές οι λογικές. Ιδεολογικά και πολιτικά δηλαδή, και να εκλείψουν. Δηλαδή η αξία του να αναγνωρίζεις οποιονδήποτε θέλει να τιμήσει το Πολυτεχνείο να το τιμήσει, δεν είναι μια αξία η οποία μπορεί να σχετικοποιείται. Δεν είναι μια θέση. Ξέρετε κάτι. Η οποία, να σας πω, εδώ χρειάζεται το ίδιο το νεολαίστικο και το φοιτητικό κίνημα να οριοθετηθεί απολύτως από αυτές τις επιλογές και θα έλεγα επί του προκειμένου και ο πολιτικός χώρος τον οποίο ακουμπάνε οι ομάδες οι οποίες προκάλεσαν τα χθεσινά γεγονότα πρέπει να τοποθετηθεί δημοσίως. Όταν λέτε πολιτικός χώρος, τι είναι? Η εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Στην οποία, πάντως, βουλευτές του κοινοβουλίου, αντιπροσωπεία. Ναι, ναι, ναι. Ή βουλευτές δική σας, αντιπροσωπεία του κόμματός σας. Να πηγαίνει με ομάδα περιφρούρησης για να καταθέσει ένα στεφάνι δεν είναι εικόνα. Όχι, δεν, που... είναι, δεν είναι ωραία εικόνα. Είναι εικόνα ντροπής. Δεν είναι ωραία γιατί εικόνα. Γιατί τα βλέπουμε κάθε χρόνο τώρα και λέμε κάποια στιγμή. Δεν είναι ωραία εικόνα και θα σας έλεγα, το ελπιδοφόρο είναι ότι αυτή η μεμονωμένη πρακτική, η οποία πρέπει να απομονωθεί πολιτικά και ιδεολογικά, είναι σε απόλυτη έτσι, αντίστοιξη με το μεγάλο μαζικό ειρηνικό συλλαλητήριο, το οποίο είναι, θα σας έλεγα, έτσι και ένα πάρα πολύ.
ξεκάθαρο μήνυμα για το τι σημαίνει το κίνημα το δημοκρατικό στην πατρίδα μας και για το πόσο ανάγκη έχουμε να διατηρήσουμε και ένα τείχος προστασίας απέναντι στον ιστορικό αναθεωρητισμό, ο οποίος είναι επικίνδυνος. Άλλοι λίγο πολύ, άλλοι λιγότερο, τους έχετε εντατέψει, τους έχετε καταρρέψει. Όχι. Εμείς με τις ομάδες που επιλέγουμε τη βία, όχι. Κύριε Κοταρίδη, επιτρέψτε μου. Και να υπήρχαν φωνές και απόψεις ανθρώπων του κοινομελών του κοινοβουλίου που να λένε εντάξει, Μολότοφ είχε μέσα, δεν χρησιμοποίησε. Έτσι φτάνουμε εδώ. Εντάξει. Δεν πρόκειται περί αυτού. Εκεί πέρα δεν υπήρχαν Μολότοφ. Εκεί είναι μια πολιτική επιλογή η οποία είναι ακραία. Κάποιοι αυτόκλητοι πορτιέριδες του Πολυτεχνείου νομίζουν ότι θα κάνουν ένα face control και στο face control αναδεικνύεται ότι είναι αμόρφωτοι, ακαλλιέργητοι και ανιστόρητοι. Και πρέπει αυτές οι λογικές να απομονωθούν. Δεν είναι ζήτημα καταστολής, δεν είναι ζήτημα επιχείρησης της αστυνομίας, είναι ζήτημα εγρήγορσης του φοιτητικού, του νεολαίστικου και του δημοκρατικού κινήματος στην Ελλάδα. Να πάει δηλαδή μια μερίδα των φοιτητών. Εγώ τώρα γιατί να κουβέρεσαι όλα αυτά που λέει ο κ. Παπάς. Δεν πειράζει που τα κουβέρεσαι. Βέβαια τα κουβέρεσαι. Διότι δεν έχετε καταδικάσει ποτέ τη βία. Έλα, εντάξει τώρα. Δεν είναι τώρα σοβαρά πράγματα. Είναι και νωρίς το πρωί. Κύριε Παπαδημητρίου, λίγο σοβαρότητα. Πάνε στο σπίτι του Υπουργού Επικρατείας και βάφουνε. Καταδικαστέο. Πριν από λίγο καιρό είχαν πάει στη Γεραμαίως. Θα σοβαρευτούμε τώρα. Θα τη σοβαρέψουμε τη συζήτηση. Ακόμη καιρό είχαν μπει στο δικό μου το σπίτι. Καταδικαστέο. Ποτέ δεν καταδικάσατε τίποτα. Αυτό που λέτε είναι ψευδές. Τους χαϊδεύεται. Λοιπόν, αυτό που λέει ο κύριος Παπαδημητρίου, πρώτον είναι ψευδές και είναι ανόητο. Ποτέ δεν καταδικάσατε. Βγάλατε ανακοίνωση για τον Γεραπετρίτη σήμερα. Βγάλατε για τη Γεραμαίως. Τι βρίζετε. Εσείς τι στοχοποιείτε. Για μένα δεν πειράζει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Είναι και νωρίς. Είναι και νωρίς αυτό που κάνεις. Είναι απολύτως νόμιμο να γίνεται κριτική στην Κεραμαίως και είναι απολύτως απεχθής οι όποιες κινήσεις. Ναι, να επιτίθεται προσβάλλουν... στο σπίτι της. Εμείς βλέπουμε πλάνα από τον Ρουβίκον, ο οποίος έχει δημοσιοποιήσει αυτό το βίντεο από την επίθεση που έγινε με μπογιές στο σπίτι του κ. Γεραπετρίτη. Βλέπετε όμως τώρα, βλέπετε τι γίνεται εδώ πέρα. Τι γίνεται. Εδώ, ο κύριος Παπαδημητρίου ταυτίζει οποιαδήποτε κριτική στην Κεραμαίως με τις πράξεις οι οποίες είναι πράξεις απειλής βίας. Τι θέση παίρνετε εσείς. Μα είναι ξεκάθαρη η θέση τώρα. Είναι δυνατόν να κατεβάζουμε τη συζήτηση σε αυτό το επίπεδο. Αλήθεια τώρα. Εγώ την ανεβάζω, δεν την κατεβάζω. Όχι, την υποβιβάζετε. Όχι, σας παρακαλώ να ανέβετε εσείς. Να ανέβετε ένα κλικ, δύο κλικ, όσο χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη βία την οποία την έλαβε. Είναι ανάξια σχολιασμό. Και κυρίως χαϊδεύατε όταν είσαστε κυβέρνηση. Αυτά που λένε είναι ανάξια σχολιασμό. Οι συγκεκριμένες πάντως ενέργειες που βλέπουμε στο βίντεο αυτό, που ανήρτησαν τα ίδια τα μέλη του Ρουβίκου, να είναι πτέσματα. Αντιθέτως, ό,τι έχει να κάνει με αυτό που λέει ο Δημήτρης νωρίτερα, με τις Μολότοφ και τα λοιπά, με βάση το νέο ποινικό κώδικα, είναι κακουργηματικές πράξεις. Κύριε Πιταρά, πτέσματα δεν είναι. Όταν πας στο σπίτι του άλλου, εκεί που είναι η οικογένειά του, εκεί που είναι τα παιδιά του και τρομοκρατείς. Αυτό λέει ο ποινικός κώδικας. Ναι, ναι. Εγώ λέω όμως ότι στην ουσία, στην ανθρώπινη ζωή, στο πόσο έχουμε οργανώσει την κοινωνία μας, τούτο εδώ είναι ένα έγκλημα βαρύ κόντρα στην προσωπικότητα και στην οικογενειακή γαλήνη. Από εκεί πέρα ο ποινικός κώδικας υποχρεωμένος είναι να τα κατατάσσει τα εγκλήματα ή, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά με έναν διαφορετικό τρόπο. Ωραία, να ακούσουμε την εγώ κυρία, λέω στην ουσία, εγώ γι' αυτό το λέω στον κύριο Παπά. Πάρτε θέση καθαρή. Στηρίξτε την αστυνομία, ζητήστε από την αστυνομία. Δεν το ζητήσατε. 4,5 χρόνια ήσασταν κυβέρνηση. Τους χαϊδεύατε. Εντάξει τώρα, αυτές τις ανοησίες δεν θα τις σχολιάσω καν. Αφού τα θεωρείτε ανοησίες. Αν μου επιτρέπετε και εμένα. Καταρχάς, είναι τραγωδία την ημέρα του Πολυτεχνείου να υφίσταται κάποιος βία που είναι αγωνιστής του Πολυτεχνείου. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Κατά δεύτερον, το χορό της βίας το έχει φέρει τα τελευταία 2 χρόνια η κυβέρνηση της Μητσοτάκης ΑΕ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το λέω εγώ. Υπάρχουν άπειρα περιστατικά, τα οποία, αν θέλετε, μπορώ να σας στείλω και με ένα email. Ανώνυμη εταιρεία. Έτσι τη λέμε εμείς στο Μέρα25. Κατά τρίτον, χωρίς να δικαιολογώ καμία πράξη για το χθεσινό επεισόδιο, θεωρώ ότι δεν προφανώς δεν γνωρίζανε κάτι το οποίο είναι ανεπίτρεπτο για έναν τόσο σημαντικό άνθρωπο όπως είπα προηγουμένως. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη δική μας άποψη, το ότι έχει κυβερνήσει ως αριστερή κυβέρνηση για 4,5 χρόνια, θα πρέπει να αναλογιστεί ποιες είναι οι ευθύνες, χωρίς αυτό να σημαίνει, γιατί ξέρετε ποια είναι η θέση, τη γνωρίζετε, είναι ξεκάθαρη του Μέρα25, ότι είμαστε εναντίον της βίας. Για ποιο λόγο υπάρχουν τέτοιες αντιδράσεις και είναι κάτι το οποίο δεν θα
κοιτάξει το ΜέΡΑ25 να το λύσει. Δηλαδή για όλα, τα κόμματα του Κοινοβουλίου, κατά την άποψή σας, τα οποία έχουν κρατική χρηματοδότηση με βάση τα εκλογικά τους ποσοστά, είναι ανώνυμες εταιρείες. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι. Εξηγήστε το όμως λίγο. Δεν μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, είπατε κάτι γι' αυτό λέω. Η Μητσοτάκη θα έτσι και τα αφήνουμε γενικώ. Όχι, όχι, βεβαίως. Είναι ωραίες οι ατάκες γενικότερα, αλλά να τα εξηγείτε και στον κόσμο. Βεβαίως. Υπάρχει κόσμο που σας ψηφίζει και σας επιλέγει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα ήθελα να ξέρει. Και αρκετός κόσμος. Θα ήθελα να ξέρει. Ωραία, βεβαίως. Η Μητσοτάκη ΑΕ έχει υποθεί από το ΜέΡΑ25 επανειλημμένος μέσα στο κοινοβούλιο και έξω από αυτό, ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση εξυπηρετεί συμφέροντα ολιγαρχών του εσωτερικού και του εξωτερικού. Αν θέλετε, μπορούμε να αναλύσουμε κάποια από αυτά. Αυτός είναι ο λόγος που λέμε αυτή την ατάκα. Μάλιστα. Πάρα δούμε ένα άλλο θέμα τώρα. Επειδή σήμερα, κύριε Παπαδημητρίου, θα έχουμε και το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τους πολίτες. Ακούμε διάφορα. Το σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να πάμε σε ένα lockdown. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα υπάρξει και μια προσπάθεια να κινητοποιηθεί ο κόσμος να πάει να εμβολιαστεί. Κύριε Παπά, μετά θα ακολουθήσει άμεση απάντηση και από τον κύριο Τσίπρα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, ήδη διαβάζω εδώ και στην Αυγή ότι ο κύριος Τσίπρας αναμένεται να εξαπολύσει μια σφοδρή επίθεση. Κύριε Παπαδημητρίου, τώρα, πρώτον, είστε ικανοποιημένοι εσείς στην κυβέρνηση από το πώς έχουμε πάει μέχρι τώρα όσον αφορά το θέμα της αντιμετώπισης της πανδημίας? Και δεν αναφέρομαι τώρα μόνο στους ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους, αναφέρομαι και στο αν είστε ικανοποιημένοι, αν έχει διασφαλιστεί αυτό που θέλατε εσείς όσον αφορά τα νοσοκομεία, οι υποδομές. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει κάνει, το κράτος δηλαδή, έχει κάνει ό,τι έπρεπε να γίνει. Και νομίζω ότι θα το υπενθυμίσει ο Πρωθυπουργός το απόγευμα και θα υπενθυμίσει ότι αυτές είναι οι δυνατότητες που έχει αναπτύξει το κράτος και αυτές είναι και οι δυνατότητες για να μπορέσουμε να φροντίσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι επιμένουν να μην εμβολιάζονται και επιμένοντας με αυτόν τον τρόπο θέτουν τον εαυτό τους σε ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Δεν έχουμε πολλά να προσθέσουμε σε αυτό. Αυτό που χρειάζεται είναι μια σχετική ψυχραιμία. Αυξάνονται, η πλευρά των εμβολιασμένων μεγαλώνει. Οι πολλοί έχουν εμβολιαστεί, οι πολλοί έχουν πάρει τη ζωή στα χέρια τους, οι πολλοί ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν να βάλουμε περιορισμούς στους πολλούς για να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθεροι κάποιοι λίγοι που επιμένουν σε κάτι που είναι καταστροφικό στους ίδιους αλλά και στους υπολείπους εμάς. Άρα νομίζω ότι προτού φτάσουμε στο άκρον αυτής της διάκρισης που την κάνει η επιστήμη, που την κάνει η ζωή, που την κάνει δηλαδή ο ίδιος ο κορονοϊός, όχι εδώ, παντού στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά στην Ευρώπη έχουμε μια έξαρση αυτή την περίοδο. Άρα ο Πρωθυπουργός θα είναι ένα μήνυμα συμφιλίωσης. Τι θα κάνει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης που έσπευσε προτού ακούσει να τρέξει, έχει το τελευταίο δύο μήνες είναι στο Αντάρτικο ο κύριος Τσίπρας, τον καταλαβαίνω, διότι δεν θέλει να μένει και πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Αλλά έσπευσε να πει ότι εγώ θα πάω να κάνω κριτική στο Μητσοτάκη. Έχει χρόνο, προφανώς μπορεί να το κάνει οποιαδήποτε στιγμή. Εδώ είναι το θέμα να είμαστε όλοι μαζί στο ίδιο μήνυμα. Να πείσουμε 500.000 ανθρώπους, θέλουμε το πολύ ακόμη και το τείχος της ανοσίας που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε με καλό τρόπο τα Χριστούγεννα και τις γιορτές θα το έχουμε πλήρως εξοπλισμένο. Δεν είναι το θέμα στις ΜΕΘ. Στις ΜΕΘ, κακά τα ψέματα. Κακά τα ψέματα. Στις ΜΕΘ δεν πρέπει να μπει στη ΜΕΘ. Δεν πρέπει να φτάσεις εκεί. Έτσι τα στοιχεία του πόσοι μπαίνουν και πόσοι βγαίνουν είναι ανατριχιαστικά. Έχετε δίκιο. Όχι. Και αυτό που λέτε είναι ανατριχιαστικό. Επιμένετε, κύριε Παπά. Οι ΜΕΘ σώζουν ζωές. Ανακαλέστε το. Οι ΜΕΘ σώζουν ζωές. Έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε 400 λειτουργικές ΜΕΘ λιγότερες από ό,τι τον Απρίλιο. Επιμένετε, κύριε Παπά, σε ένα πράγμα το οποίο δίνεται το λάθος μήνυμα. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να χαϊδέψετε ένα κομμάτι των ανθρώπων που φοβούνται. Μη τυχόν και τους έχετε κοντά. Είναι λάθος αυτό. Εγώ, όταν λέω για τις ΜΕΘ, λέω ότι δεν πρέπει να φτάσουμε εκεί. Δεν πρέπει να περιμένει ο άλλος. Γιατί δεν είναι μόνο ότι δεν εμβολιάζονται πολλοί συνάνθρωποι μας. Είναι ότι αργούν και να πάνε στο νοσοκομείο. Αργούν να πάνε στο νοσοκομείο, αργούν να πάνε να ζητήσουν τη βοήθεια του γιατρού. Δεν πιστεύουν κάποιοι σε τίποτε. Αυτό θέτει σε κίνδυνο κυριολεκτικά τα πάντα. Μην μου πείτε για τις ΜΕΘ, τις διπλασιάσαμε, τις έχουμε εκεί. Τίποτα δεν έχετε κάνει. Εκεί το θέμα. Έχετε 400 λιγότερες ΜΕΘ από ό,τι τον Απρίλιο. Ωρα, κύριε Παπά. Έχουμε κρατήσει ευτυχώς και κάποιες ΜΕΘ. Το σύστημα έχει, κύριε Παπά. Σας το λέω για το ξέρετε. Έχουμε κρατήσει και κάποιες ΜΕΘ ώστε να μην έχουμε το πρόβλημα που ανέδειξε ο κύριος Συρίγος, καθηγητής Συρίγος, που είναι εδώ δίπλα σας και όλες είναι κοντά, να μην τον χρειαστείτε ποτέ.
το ανέδειξε ότι δεν μπορώ εγώ ως γιατρός να διαλέγω αν θα βάλω σε μια εντατική τον άνθρωπο που έχει καρκίνο, έχει εκείνο, έχει τ' άλλο, τον έχω γιατρέψει, έχει εμβολιαστεί ο ίδιος. Λίγο να μιλήσουμε και εμείς. Αυτό πρέπει να το πω εγώ όμως. Όταν λέω εγώ, το λέω σχηματικά, ο οποίος έχω εμβολιαστεί, έχω ακολουθήσει όλα τα μέτρα και χτυπάω ξύλο, μην πάθω κάτι και χρειαστεί να πάω ένα νοσοκομείο και δεν υπάρχει κρεβάτι. Και θα έχει καταληφθεί από νομίζω ότι συμπολίτες μας που δεν έχουν ακολουθήσει. Η τοποθέτηση του κύριου Παπαδημητρίου είναι προφανές και δίνει έτσι και μία αίσθηση του τι θα μας πει ο κύριος Μητσοτάκης το απόγευμα. Φταίνε οι πολίτες, προφανώς, η κυβέρνηση δεν φταίει. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει 400 λιγότερες λειτουργικές ΜΕΘ από ό,τι είχε τον Απρίλιο. Σύσσωμη, μην με διακόπτετε, σας άκουσα με προσοχή. Σας άκουσα με προσοχή, δεν πειράζει. Όταν ολοκληρώσω, μπορείτε να με ρωτήσετε. Λοιπόν, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σύσσωμη κατέθεσε μια ερώτηση με επικεφαλής τον Αλέξη του Τσίπρα, όπου κεντρικό ερώτημα το οποίο κάνουμε είναι πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν εκτός ΜΕΘ. Από αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να διαφύγει η κυβέρνηση. Θα είναι πάρα πολύ ευχάριστο εάν ο κύριος Μητσοτάκης το απόγευμα τα δώσει αυτά τα νούμερα, να μας πει και πόσες ΜΕΘ λειτουργούν και έχουν την επάρκεια σε προσωπικό εξειδικευμένο, να μας πει πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν εκτός ΜΕΘ και να κάνει πέρα, εκτός αν υιοθετεί, τις λογικές που λένε καλύτερα να μην έχουμε πολλές ΜΕΘ, γιατί όποιος πάει στη ΜΕΘ έχει αυξημένες πιθανότητες να πεθάνει. Ή το ανατριχιαστικό, και κάποιος πρέπει να το μαζέψει, τον κύριο Σκέρτσο, που λέει ότι η ΜΕΘ είναι πολυτέλεια. Αυτό έχουμε να πούμε στους συγγενείς των νεκρών. Ποτέ δεν είπε ότι, η ΜΕΘ είναι πολυτέλεια, αυτό είπε. Κύριε αυτό Παπά, είπε ποτέ δεν και είπε. Καλά θα κάνετε να τον μαζέψετε, ποτέ, διότι αυτό το πράγμα είναι προσβλητικό προς όλο τον κόσμο που υποφέρει. Ποτέ δεν είπε κάτι τέτοιο. Είναι από τις διαστρεβλώσεις. Είναι ντροπή η ερώτηση που καταθέσατε και θα απαντηθεί την άλλη εβδομάδα. Έχει ήδη απαντηθεί από τους γιατρούς. Ότι είσαστε αμόρφωτοι σε ό,τι αφορά τα στοιχειώδη πράγματα της υγείας. Κάνετε πολιτικό ακτιβισμό. Είναι η μοναδική αντιπολίτευση σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη. Η μοναδική αντιπολίτευση. Έχουμε δυστυχώς το δεν είναι η μοναδική αντιπολίτευση. Τα αδελφάκια σας στην Ισπανία είναι αρνητές του εμβολιασμού αναντάμπα παντά. Να έχουμε τους αρνητές στην αντιπολίτευση, στην αξιωματική αντιπολίτευση. Τους αρνητές. Κύριε Παπά, να ρωτήσω κάτι. Εσείς, επειδή έχετε κυβερνήσει τα προηγούμενα χρόνια, εσείς τι θα κάνατε διαφορετικό εν μέσω πανδημίας? Και το ρωτώ αυτό γιατί ξέρετε πολύ καλά. Εννοείται τι θα κάναμε αυτή τη στιγμή, κύριε Κοταρίδη. Και μην νομίζετε ότι θα είχαμε γεμίσει μέχρι τώρα. Για να σας πω πολύ καλά ένα λεπτό ότι προ-πανδημίας. Θέλω να μου διευκρινίσετε. Προ-πανδημίας, ξέρετε πολύ καλά ότι υπήρχαν άνθρωποι που έπεφταν θύματα σε τροχαία ατυχήματα και άνθρωποι δεν είχαν ΜΕΘ να μπουν. Υπήρχε τεράστιο θέμα πάντα στη χώρα με τις ΜΕΘ. Και θέλω να πείτε, επειδή είχατε κυβερνήσει κι εσείς, δηλαδή τώρα αναλαμβάνατε εσείς. Και υπήρχε αυτό το πρόβλημα, τι θα κάνετε? Έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, εννοείται. Έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, και για να καταλάβουμε λίγο γιατί μιλάμε, ακόμα και αν αύριο το πρωί εμβολιάζονταν όλοι, είμαστε ενώπιον ενός κύματος το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποφευχθεί. Άρα χρειάζεται άμεση ενίσχυση του συστήματος υγείας. Και βεβαίως δεν μπορεί, επειδή τώρα είπε και ο κύριος Παπαδημητρίου ότι εμείς διαστρεβλώνουμε την πραγματικότητα, μίλησε ένας γιατρός από το Βόλο και είπε για τα προβλήματα του νοσοκομείου του. Απάντηση: πειθαρχικό. Αυτή ήταν η αντιμετώπιση. Και του είπανε του ανθρώπου, των αγωνιστών, των ανθρώπων που κάνουν διπλοβάρδιες και μπαίνουν στους θαλάμους COVID, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ό,τι μπορεί να αντιμετωπιστεί και να σώσουν ό,τι σώζεται. Πειθαρχικό λοιπόν. Αυτή ήταν η απάντησή τους. Είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ικανοποιημένη από τον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί τα πράγματα. Έχουμε φτάσει στους 17.000 νεκρούς. Κατατασσόμαστε αυτή τη στιγμή στην ομάδα των χωρών, η οποία στο τέταρτο κύμα έχει, εκτός από αύξηση κρουσμάτων, έχει και ραγδαία αύξηση θανάτων. Και αυτό συμβαίνει βεβαίως διότι υπολείπεται το σύστημα υγείας σε σχέση με τις ανάγκες αντιμετώπισης της πανδημίας. Κυρία Βατζίδη, το ζητούμενο για εσάς ποιο είναι τώρα? Να αυξηθούν οι εμβολιασμοί, να πάρθουν νέα μέτρα, να ελεγχθούν αυτά που ήδη υπάρχουν, συνδυασμός όλων αυτών? Σίγουρα είναι ένας συνδυασμός. Καλό είναι ότι η κυβέρνηση θα βλέπει με ψυχραιμία, παρότι δεν έχει κάνει τίποτα στην πραγματικότητα τα τελευταία δύο χρόνια, στη διαχείριση της πανδημίας, που θα μπορούσε από την αρχή να μιλάμε για δωρεά μαζικά τεστ, ακόμη και σε αυτή τη στιγμή που έχουμε φτάσει σε ένα ποσοστό εμβολιασμένων, να μπορούν να κάνουν και οι εμβολιασμένοι αλλά και οι ανεμβολίαστοι τα τεστ, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι ώστε να ξέρουμε ποιο είναι το ποσοστό, τέλος πάντων. Ένα είναι αυτό.
Το δεύτερο θα έπρεπε να γίνει η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και όχι 920 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό που είδαμε στην αρμόδια επιτροπή που έχει έρθει στην Βουλή να είναι λιγότερο για την περίπτωση της COVID-19. Θα μπορούσε μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς να μην μιλάει για διπλές μάσκες, αλλά επιτέλους να βάλει περισσότερα δρομολόγια. Θα μπορούσε επίσης και μια νοσοκόμα να μην πεθάνει από τροχαίο, γιατί ήταν πάρα πολλές ώρες στη δουλειά της και τελικά κατέληξε πάρα πολύ άσχημα. Αυτά είναι κάποια πολύ βασικά πράγματα που θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι δεν τα γνωρίζει. Δεν νομίζω ότι δεν καταλαβαίνει ότι αυτός ο πόλεμος που έχει... που είναι εναντίον των ανεμβολίαστων, ενώ εμείς είμαστε πολύ υπέρ ως κόμμα και στηρίζουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Δεν νοείται όμως να μην το αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση, άνθρωποι που έχουν τόσα χρόνια εμπειρία, ότι δεν μπορείς να είσαι με το βούρδουλα και με τον αυταρχισμό, ότι θα μπορέσεις να πεις τελικά κάποιον εκεί έξω, ο οποίος μπορεί και να φοβάται, μπορεί και να είναι, να το πω, συνωμοσιολόγος ή το οτιδήποτε άλλο. Καλά, αυτούς δεν μπορώ να τους πιάσει έτσι. Μου επιτρέπετε κάτι. Έχει αποδειχθεί. Σχεδόν όλοι όσοι πεθαίνουν είναι άνθρωποι πάνω από 70 και δεν έχουν εμβολιαστεί. Σχεδόν όλοι όσοι πηγαίνουν στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή είναι άνθρωποι που δεν έχουν εμβολιαστεί. Σχεδόν όλοι όσοι μπαίνουν στις ΜΕΘ είναι άνθρωποι που δεν έχουν εμβολιαστεί. Όλο το βάρος πρέπει να πέσει εκεί. Όλο το βάρος πρέπει να πέσει να πείσουμε τους ανθρώπους που φοβούνται. Εγώ το καταλαβαίνω το φόβο, είναι ανθρώπινος. Πρέπει να πείσουμε τους ανθρώπους που αντιδρούν. Δεν πρέπει να κλείνουμε το μάτι στους ανθρώπους οι οποίοι είναι αντιεμβολιαστές και προπαγανδιστές. Έτσι, είναι μια μικρή μειοψηφία. Πρέπει ο γιατρός, ο καθένας μας έχει ένα γιατρό. Κάποτε χρειάζεται ένα γιατρό. Ο γιατρός να πάρει μια απόφαση και να του πει: παιδάκι μου, πήγαινε να εμβολιαστείς. Σου στέλνω και το χαρτί. Πρέπει ο ιερέας, πρέπει ο πνευματικός να πει στους ανθρώπους στο ποίμνιό του: να πει, πηγαίνετε να εμβολιαστείτε. Καταλαβαίνω ότι η Ιερά Σύνοδος έχει πάρει μια πολύ σωστή θέση. Πρέπει να την υποστηρίξει. Και πρέπει κυρίως οι πολιτικοί να μην έχουμε δύο κουβέντες και δύο λόγους διαφορετικούς. Πρέπει να είμαστε όλοι ταγμένοι στον ίδιο σκοπό. Ένα 10% 500.000 ανθρώπους ακόμη να πείσουμε και θα είμαστε εκεί που πρέπει για να κάνουμε καλά Χριστούγεννα. Ωραία. Μου επιτρέπετε μόνο, γιατί όταν γίνεται και κάτι σημαντικό, οφείλουμε και εμείς μια καλή κουβέντα να την κρατάμε. Είχατε μια πάρα πολύ σοβαρή επιτυχία σήμερα το πρωί. Παρουσιάσατε τεκμήρια σε σχέση με το δυστύχημα που έγινε στον ΙΣΑΠ. Ότι η ίδια λοκομοτίβα, βεβαίως, ότι η ίδια λοκομοτίβα 22 ξημερώματα 23 Αυγούστου, ναι, είχε πάλι εκτροχιασμό. Είναι καταγγελία των εργαζομένων. Είναι καταγγελία των εργαζομένων και δική σας δημοσιογραφική. Εμείς όσο φίλαμε, δείξαμε πρώτα και τη μεριά των εργαζομένων και το τι είναι η διοίκηση. Και πολύ καλά κάνατε και έτσι πρέπει να γίνεται, αλλά κατά τη γνώμη μου, και αυτό το θέμα το έβαλε και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, ο πραγματογνώμονας δεν μπορεί να οριστεί από τη διοίκηση της ΤΑΣΕ, διότι ο πραγματογνώμονας θα ελέγξει και ενδεχόμενες ευθύνες της εταιρείας. Θα μπορούσε η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων. Και το δικαστικό θα μπορούσε αυτό, η ρυθμιστική. Ναι, αλλά στη βάση μιας πραγματογνωμοσύνης. Έναν αξιολογότατο άνθρωπο και τεχνίτη τώρα. Τι λέτε? Λοιπόν, νομίζω, κύριε Παπαδημητρίου, να συμφωνήσουμε ότι δεν θα επιτραπεί από κανέναν και σε κανένα επίπεδο να ρίξει πέπλο σιωπή πάνω από αυτό το γεγονός. Όπως ζητάει απαντήσει η οικογένεια του ανθρώπου. Προφανώς. Ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν εδώ στη παρέα μας και τον κύριο Παπαδημητρίου. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα σε όλους και την κυρία Πατζίδη. Λοιπόν, πάμε για...